Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη 1 το μεσημέρι. Τεράστια ανησυχία προκαλεί κυρίες και κύριοι η έκρηξη της διασποράς που αρχίζει να κοκκινίζει αρκετές περιοχές της χώρας και απειλεί να τεινάξει στον αέρα τις προσπάθειες επιστροφής στην κανονικότητα για τους πολίτες και την οικονομία. Θα συνδεθούμε με την Σοφία Φασουλάκη, γιατί έχουμε και αλλαγές. Σοφία, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν στα υπαίθρια μπουζούκια και κλαμπ. Να δούμε τι περιλαμβάνεται επίσης και στη διάταξη για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στα γυροκομεία. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η ειδική μετάλλαξη επελάβει και στη χώρα μας, όπως ενημερωθήκαμε και χθες από την ενημέρωση των ιατρικών συντακτών. Ένα στα δύο κρούσματα που εντοπίζονται είναι η μετάλλαξη Δέλτα. Κυρίως την εντοπίζεται από τους ειδικούς από συρροές από τα νησιά που έρχονται και καταφθάνουν στα σπίτια τους. Κολλάνε γονιούς, παππούδες και γιαγιάδες, ενώ συρροές βλέπουμε και στους εργασιακούς χώρους. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην κοινή υπουργική απόφαση για τα κέντρα διασκέδασης. Τα υπαίθρια λοιπόν κέντρα διασκέδασης, κλαμπ και μπουζούκια θα ανοίγουν από σήμερα μόνο για εμβολιασμένους και καθήμενους με πληρότητα 85%. Την άλλη εβδομάδα η ρύθμιση στη Βουλή για την υποχρεωτικότητα των εργαζόμενων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις δημόσιες μονάδες. Τι θα προβλέπετε, Λίνα? Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρχουν απολύσεις. Υπάρχει μόνο η αναστολή εργασίας, δηλαδή θα βγαίνουν οι υπάλληλοι όσοι δεν εμβολιάζονται σε άνευ αποδοχών άδεια, όμως δεν θα απολύονται. Επιπλέον, όπως μαθαίνουμε, δεν θα συνδέεται ο εμβολιασμός με πειθαρχική κύρωση. Αυτό το σενάριο που ακουγόταν τις τελευταίες ημέρες δεν θα προβλέπεται στην νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, ο εργοδότης, είτε είναι αυτό στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να ρωτά τον εργαζόμενό του εάν είναι εμβολιασμένος ή όχι. Κλείνοντας, Λίνα, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις από την ημέρα που θα ψηφιστεί, που θα περάσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Όλοι θα πρέπει, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, όλοι οι εργοδότες θα προβλέπεται νομοθετικά να ρωτούν τους εργαζόμενούς τους αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι, προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν και πώς θα απασχολήσουν από εδώ και στο εξής τους εργαζόμενούς τους. Ναι. Το θέμα της πανδημίας, Λίνα, απασχόλησε για μία ακόμα φορά τον Πρωθυπουργό, νωρίτερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, τον κύριο Τιερί Μπρετόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε αισιόδοξος, είπε ότι έχουμε πάρα πολλά εμβόλια στη διάθεσή μας, δίνουμε κίνητρα και αντικίνητρα στους εμβολιασμένους. Δήλωσε αισιόδοξος ότι η εμβολιαστική πορεία της χώρας θα πάει προς το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ και εμείς πάμε να ακούσουμε τι συγκεκριμένα είπε ο Πρωθυπουργός. We have reached the point where we have vaccines for every single European, and now the challenge is to convince people to get vaccinated. And we have also reached that threshold. And I'm happy to report that with a comprehensive campaign that we have put together, and I think with a proper balance between incentives and disincentives, we see vaccinations significantly pick up over the past weeks, and we need to continue along that path. Έκτακτα μέτρα προστασίας, κυρίες και κύριοι, αποφασίστηκαν για τους εργαζόμενους στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις σε Μύκονο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ίο, Σαντορίνη και Πάρο, που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ ελέγχους με rapid και self-test θα κάνουν κάθε εβδομάδα και τα πληρώματα των πλοίων. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η επεξεργασία της διάταξης που θα ισχύσει για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όπως ακούσατε, των εργαζομένων στα γυροκομεία. Φουντώνει η δημόσια συζήτηση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και σε άλλες ομάδες εργαζομένων, μετά τους υπαλλήλους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Υπουργός Υγείας προειδοποίησε χθες, με συνέντευξή του στον Α, ότι οι ανεμβολίαστοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιπλέον δυσκολίες. Λυπάμαι, θα το πω για αυτούς τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν σε μονάδες υγείας και δεν σέβονται τον ανθρώπινο πόνο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, επιφυλάζονται άλλα μέτρα. Υπέρ της υποχρεωτικότητας τάσσονται τα περισσότερα κόμματα, ωστόσο τα σενάρια για απολύσεις προκαλούν πολιτική σύγκρουση. Η εν γνώση του Πρωθυπουργός
καλλιεργεί αυτή τη στρατηγική. Τη στρατηγική της διχόνοιας και του διχασμού. Για να αποσύσει από πάνω του τις ευθύνες. Ανοίγει με τους πιο άγαρμους και τους χειρότερους όρους, όταν μάλιστα συνοδεύεται και με απειλές για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, όπως έγινε ευθέως χθες και σήμερα από υπουργούς της κυβέρνησης. Η επόμενη επαγγελματική κατηγορία που έχει μπει στο τραπέζι της υποχρεωτικότητας είναι η εκπαιδευτική. Το ΕΚΠΑ πάντως χθες ανακοίνωσε ότι οι φοιτητές θα μπαίνουν στο αμφιθέατρα μόνο με μάσκες, rapid και self-test κάθε εβδομάδα, ενώ ζήτησε τη δημιουργία 2 εμβολιαστικών κέντρων στους χώρους του Πανεπιστημίου. Σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας θα κοιτάξουμε να υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα για να διευκολύνουν τους νέους ανθρώπους να μπορούν να εμβολιαστούν. Αντίθετα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς φαίνεται ότι επικρατεί σκεπτικισμός για την υποχρεωτικότητα. Εμείς έχουμε προστατεύσει τους εργαζομένους με ποιον τρόπο? Λεωφορεία και τρόλι. Δεν ανοίγει προς την πόρτα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κουβούκλιο. Άρα υπάρχει μια προστασία. Δεύτερον, στο μετρό. Στο μετρό οι οδηγοί και οι περισσότεροι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με κόσμο είναι σχετικά απομονωμένοι. Επομένως, θεωρώ ότι θα ήταν λίγο υπερβολικό σε αυτή τη φάση να έρθει το Υπουργείο και να προτείνει υποχρεωτικότητα. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι απολύσεις στο δημόσιο δεν θα γίνουν για τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι ωστόσο από 16 Αυγούστου και 1 Σεπτέμβρη θα πρέπει να βγουν σε άδεια άνευ αποδοχών. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τον ιδιωτικό τομέα, όπου εκεί ο εργοδότης έχει και το μαχαίρι αλλά και το πεπόνι. Η κείμενη νομοθεσία, ως ισχύει σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή από την κυβέρνηση, καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι επιχειρήσεις θα κρίνουν ότι η εργασία που κάνει ένας εργαζόμενός του, ο οποίος αρνείται να εμβολιαστεί, προκαλεί πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησης. Η κόντρα για την υποχρεωτικότητα και τις απολύσεις μεταφέρθηκε και στη Βουλή. Είστε υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, ναι ή όχι? Και τι αυτούς τους ανθρώπους να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης της πανδημίας είναι το εμβόλιο, αρχίζουμε και τους τρομοκρατούμε και τους λέμε θα σε απολύσω, θα σε θέσω σε αργία. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ζαχαριάδη. Υποχρεωτικότητα χωρίς κύρωση δεν έχει νόημα. Με νέα μέτρα για εργαζόμενους σε νησιά, όπου παρατηρείται πολύ αυξημένο οικό φορτίο, κυρίες και κύριοι, αλλά και σε παιδικές κατασκηνώσεις έπειτα από τις ηρωές κρουσμάτων, προσπαθούν κυβέρνηση και ειδικοί να βάλουν φρένο στην ανεξέλεγκτη διασπορά που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Με τη μετάλλαξη Δέλτα να εντοπίζεται πλέον στο 50% των νέων κρουσμάτων, οι προβλέψεις των επιστημόνων είναι εφιαλτικές, καθώς κάνουν λόγο ακόμη και για εκατοντάδες νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία μέσα στο καλοκαίρι. Δραματικές είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για το τέταρτο κύμα που χτυπάει πλέον και τη χώρα μας. Η έντονη κινητικότητα, τα ελλειπή μέτρα αυτοπροστασίας και η ταχύτατη εξάπλωση των μεταλλάξεων οδηγούν σε μεγάλη διασπορά του κορονοϊού που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τους ανεμβολίαστους. Πιστεύω ότι το 1/3 των ανεμβολιάστων σε αυτό το κύμα θα νοσήσει. Αυτό σε πραγματικό μπορεί να είναι γύρω στις 400 έως 600.000 ανθρώπους. Υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε ίσως μεταξύ 200 και 300 καθημερινών εισαγωγών προς το τέλος του μήνα, αρχές Αυγούστου. Σε αυτή τη φάση της πανδημίας, στη θέση του οδηγού βρίσκονται πλέον οι νέοι. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων έχει πέσει στα 26 έτη, τη στιγμή που στο 50% των νέων μολύνσεων εντοπίζεται το ινδικό και πιο επικίνδυνο στέλεχος του ιού. Η εξαιρετική αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων είναι σαφής. Μέσα σε 2 μόλις εβδομάδες, σχεδόν πενταπλασιάστηκε ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων των 7 ημερών. Ο ιός ταξιδεύει στα νησιά και στην επιστροφή μεταφέρεται σε σπίτια και χώρους εργασίας. 6 περιοχές σε νησιά με έντονη τουριστική κίνηση παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του οικού φορτίου και βρίσκονται ένα βήμα πριν το lockdown. Από αύριο μάλιστα οι ανεμβολιαστοί εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό σε Μύκονο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ίο, Σαντορίνη και Πάρο θα υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο εβδομαδιαίως με ένα rapid και ένα self-test. Θα θέλαμε να φυστήσουμε την προσοχή στους κατοίκους αλλά και στις αρχές των περιοχών αυτών. Η περαιτέρω διασπορά του ιού πρέπει να αποφευθεί και γι' αυτό απαιτείται συμβολή αλλά και συνεργασία όλων μας. Σε αντίστοιχο έλεγχο θα υποβάλλονται από αύριο και τα ανεμβολιαστά μέλη πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κουραζιερόπλοιων. Οι επιστήμονες ανησυχούν από την επιθετική διασπορά, γεγονός πάντως που ακόμη δεν αποτυπώνεται σε μεγάλη αύξηση των νοσηλιών. Ο δείκτης θετικότητας μας απασχολεί αυτή τη στιγμή γύρω στο 3-3,5. Εάν περάσει το 4,
θα αρχίσουμε να έχουμε θέμα. Έχουν αυξηθεί εισαγωγές. Πολύ μικρό βαθμό, βέβαια. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν ότι ο εμβολιασμός προστατεύει και από τις μεταλλάξεις. Με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης έκανε γνωστό ότι βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, έχοντας όμως ήπια συμπτώματα, καθώς έχει πλήρως εμβολιαστεί. Ευτυχώς που ο ιός με συνάντησε χθες διπλά εμβολιασμένο. Λόγω του εμβολιασμού, τον οποίο έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, μοιάζει σαν ένα μικρό κρύωμα με μοναδική συνέπεια κάποιες μέρες στην απομόνωση. Στη μάχη για την επιτάχυνση στο χτίσιμο του τείχους ανοσίας μπαίνουν και οι έφηβοι 15 έως 17 ετών και από χτες που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 10.500 ραντεβού. Νέα μέτρα λαμβάνονται και στις κατασκηνώσεις μετά τη σειροή κρουσμάτων. Τα παιδιά θα μπαίνουν με αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρων ή αρνητικό rapid test 48 ώρων και θα υποβάλλονται σε self-test μια φορά την εβδομάδα. Ενώ δύο ελέγχους, έναν με rapid και έναν με self-test την εβδομάδα, θα υποχρεούνται να κάνουν οι ανεμβολιαστοί εργαζόμενοι. Και στην εστίαση από σήμερα, μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού θα επιτρέπεται είσοδο στα κλειστά καταστήματα. Πάμε να συναντήσουμε την Αναστασία Αργυριάδου. Λίνα, στα καφέ της πλατείας Αριστοτέλους όλα είναι έτοιμα. Η Siemens έχει τοποθετηθεί στην είσοδο των καταστημάτων. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων έχουν κατεβάσει την κοινή υπουργική απόφαση, την έχουν μελετήσει και εφαρμόζουν τα μέτρα. Ήδη λοιπόν εδώ ένας κύριος θέλει να μπει μέσα στο κατάστημα εστίασης. Γίνεται η ταυτοποίηση, μάλλον πρώτα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αφού έχει κατέβει το απαραίτητο application. Και τώρα επιδεικνύει στον υπεύθυνο και την ταυτότητα και εισέρχεται μέσα στο κατάστημα. Αυτή θα είναι η διαδικασία που θα πρέπει να για όσους είναι εμβολιασμένοι ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης και μπορούν να εισέρχονται μέσα στα καφέ και στα εστιατόρια χωρίς χρήση μάσκας. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς χώρους, είτε λοιπόν τις τουαλέτες, είτε να πληρώσουν με POS, αυτά όλα μόνο με χρήση μάσκας. Ο καιρός βοηθάει όμως, Λίνα, και από ό,τι βλέπετε, η πλατεία Αριστοτέλους, στον υπαίθριο χώρο, είναι γεμάτη. Εδώ λοιπόν είναι μεικτός χώρος, μπορούν να κάθουν και να απολαμβάνουν το καφέ τους και όσοι είναι εμβολιασμένοι, αλλά και ανεμβολιαστοί. Αυτό φυσικά δεν ισχύει όπως ακούσαμε. Για τα κέντρα διασκέδασης. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητος εμβολιασμός ή το πιστοποιητικό νόσησης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Αργυριάδου. Μας εξήγησε λοιπόν η Αναστασία πώς μπορούμε να μπαίνουμε οι εμβολιασμένοι στα κλειστά εστιατόρια από σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τη Γεωργία Λαγού στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε ουρές και σήμερα, Γεωργία. Είναι εξονυχιστική η έλεγχη από το λιμενικό. Χωρίς καθυστερήσεις, ωστόσο, φεύγουν τα πλοία. Ακριβώς, Λίνα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα είναι Παρασκευή και το κύμα των εκδρομέων είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω να σου πω πως την τιμητική τους έχουν όλα τα λιμάνια σήμερα, αλλά και το μεγάλο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες, είναι γεμάτα. Βλέπουμε τους εκδρομείς, τους ταξιδιώτες από νωρίς το πρωί να σχηματίζουν ουρές και να περιμένουν στη σειρά με υπομονή, έτσι ώστε να επιβιβαστούν. Οι έλεγχοι γίνονται όπως έχουμε πει και ξεκινήσαν από χθες από το λιμενικό, οι οποίοι ελέγχουν έναν έναν τους ταξιδιώτες και τα έγγραφά τους, εμβολιασμένους και μη. Να σου πω πως η κίνηση είναι αυξημένη φέτος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, Αλίνα, κατά 60 και 65%. Νωρίς το πρωί όμως, ωστόσο, έφτασε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Πλακιωτάκης, όπου ήρθε να δει από κοντά και να επιθεωρήσει εάν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα, ένα ενδιαφέρον είναι ένα ερώτημα που του τέθηκε. Εάν θα εφαρμοστούν ή θα πάρθουν επιπλέον μέτρα. Αυτό που απάντησε ο Υπουργός είναι ότι αυτό θα εξαρτηθεί, Λίνα, από το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Επίσης, να σου πω πως ανησυχητικό είναι το ότι το 60% των λιμενικών έχει μόνο εμβολιαστεί, ενώ όσον αφορά τα πληρώματα των πλοίων βρισκόμαστε στο 50%. Είναι χαμηλός ο αριθμός και για τα πληρώματα και για τα μέλη του λιμενικού σώματος και κάνει εντύπωση αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πλακιωτάκης. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των πληρωμάτων στα πλοία, έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής πώς είναι εμβολιασμένοι. Ο εμβολιασμός των πληρωμάτων είναι περίπου στο 50%. Σαφώς δεν μας ικανοποιεί. Σαφώς και παρακινούμε και προτρέπουμε και τις εταιρείες, αλλά και τα μέλη των πληρωμάτων να εμβολιαστούν άμεσα. Η Θεσσαλονίκη μπήκε στο κίτρινο επίπεδο, κυρίες και κύριοι, αυτό της επιτήρησης μετά την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Ο Άρης Κουτσιούκης θα μας πει τα στοιχεία.
Διαρκής λοιπόν και καθημερινή είναι, Ελίνα, η αύξηση των ενεργών κρουσμάτων στην πόλη. Χθες είχαμε άλλες 198 νέες μολύνσεις. Εδώ στην νότια πύλη της ΔΕΘ συνεχίζουν να έρχονται καθημερινά άνθρωποι κάθε ηλικίας για να υποβληθούν σε rapid test από τον ΕΟΔΗ, είτε για να ταξιδέψουν, είτε για την εργασία τους, είτε για να νιώθουν πιο ασφαλείς. Η έντονη αυξητική τάση του οικοφορτίου πάντως καταγράφεται καθημερινά και στα λίμματα της Θεσσαλονίκης. Απεικονίζεται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Η τάση από μέρα σε μέρα αποτυπώνεται ακόμα πιο έντονα αυξητική. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, η μέση τιμή των μετρήσεων στις 12 και 13 Ιουλίου σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες ήταν αυξημένη κατά 78%, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυξημένη κατά 192%. Και οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί για να οχυρωθούμε απέναντι στο στέλεχος Δέλτα, το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί. Τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται με συχνότητα πάνω από 25%, και φυσικά αυτό είναι που συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του οικοφορτίου, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα θετικό κρούσμα, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας λίγο πριν αναχωρήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Ερευνώνται, Γιώργο Τσαντάκη, καλό μεσημέρι, δύο ακόμα περιστατικά. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πράγματι, ο κορονοϊός χτύπησε και την ελληνική Ολυμπιακή ομάδα και μάλιστα μία εβδομάδα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώθηκε από την αντίστοιχη Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας και κατόπιν ανακοίνωσε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε αθλητή της Ιστιοπλοείας, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες σε καραντίνα. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, θα υποβληθεί σε νέο μοριακό έλεγχο και σε περίπτωση που αυτός βρεθεί αρνητικός, θα μεταβεί εσπευσμένα στο Τόκιο. Η κατάσταση χρονικά είναι οριακή για τον αθλητή μας, δεδομένου ότι η υπόλοιπη Ολυμπιακή ομάδα της Ιστιοπλοείας βρίσκεται ήδη στην Ιαπωνική πρωτεύουσα και προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ θυμίζω ότι τα Ολυμπιακά αθλήματα της Ιστιοπλοείας ξεκινούν σχεδόν άμεσα δύο ημέρες μετά την τελετή έναρξη των αγώνων. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχουν δύο ακόμη περιπτώσεις ύποπτες στην Ολυμπιακή ομάδα, οι οποίες ερευνώνται, ενός αθλητή και ενός προπονητή. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιμένει επίσημη ενημέρωση για τα τεστ των δύο ανδρών από τις ομοσπονδίες που χειρίζονται αποκλειστικά και τα θέματα του κορονοϊού. Και σε περίπτωση που και αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι θετικές, θα το ανακοινώσει. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Κρατούμενος με κορονοϊό, κυρίες και κύριοι, το έσκασε ανενόχλητος και μάλιστα μεταξύ από την αστυνομική διεύθυνση Ηλίας. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα. Και αυτός ήταν ο λόγος, άλλωστε, Ελίνα, που σήμανε συναγερμός χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Ηλίας. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό κρατούμενο, ο οποίος ήταν μαζί με άλλους Πακιστανούς εργάτες γης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί σε χωριό του νομού Ηλίας, και μάλιστα ο ίδιος είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό. Κρατούταν απομενωμένο σε άλλο χώρο από τους υπόλοιπους, ωστόσο άγνωστο πώς βρήκε την ευκαιρία να φύγει σαν κύριος κυριολεκτικά από την αστυνομική διεύθυνση, μιας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξερχόμενος από το συγκεκριμένο κτίριο επιβιβάστηκε σε ταξί και έφυγε για το χωριό όπου και διέμενε. Αμέσως μεγάλη δύναμη της αστυνομίας βρέθηκε στην περιοχή όπου τον εντόπισε και τον συνέλαβε χτες το βράδυ. Ωστόσο, να σου πω, Λίνα, ότι οι αστυνομικοί στην Ηλία διαμαρτύρονται για το λόγο ότι πρόκειται για έναν κρατούμενο θετικό στον κορονοϊό, ο οποίος χρειάζεται να πηγαίνει σε διάφορα μέρη μέσα στο κτίριο, μιας και ο χώρος όπου κρατούταν δεν υπήρχε καν τουαλέτα, και κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα φύλαξης του συγκεκριμένου και κράτησης του συγκεκριμένου κρατούμενου. Σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στις διακοπές ολόκληρος ο πλανήτης, στη Γαλλία τρέχουν να εμβολιαστούν πριν φύγουν για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Στην Ισπανία παρακολουθούν την πληρότητα στις ακτές με ντρόουν, ενώ στο Σότσι της Ρωσίας άνοιξε η πρώτη παραλία αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πάντως, οι Αυστραλοί βιώνουν ένα ακόμη lockdown εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων. Την ώρα που η Ευρώπη έχει ξεκινήσει το προσεκτικό άνοιγμα για τις καλοκαιρινές διακοπές, οι Αυστραλοί μπαίνουν σε lockdown. Σίδνεϊ και Μελβούρνη θυμίζουν έρημα τοπία, με τη χώρα να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη νέα έξαρση των κρουσμάτων. We're all working as hard as we possibly can to make this as short a lockdown as possible, 5 days. Στη Γαλλία, χιλιάδες πολίτες στέκονται στην ουρά για να προλάβουν να κάνουν το εμβόλιο πριν φύγουν για διακοπές. Lundi, on était sur une vaccination autour de 110-120 personnes, patients qui venaient justement se vacciner. À partir de mardi, depuis l'annonce, on est à peu près sur des 210-220. Στην Ισπανία, οι αρχές της μικρής παραλιακής καταλανικής πόλης Σίτζες χρησιμοποιούν drones για να καταγράφουν πόσο κόσμο έχει παραλία, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός. A ver, nosotros en las playas tenemos una gran afluencia y por tanto, aunque sea un sitio exterior al aire libre, la gente se pone muy junta cuando está muy ocupada, sí.
Στη Ρωσία, οι αρχές του Σότσι αποφάσισαν να φτιάξουν την πρώτη COVID-free παραλία του κόσμου, στην οποία θα επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμένοι. Το μέτρο, βέβαια, συναντά αντίσταση. Δεν είναι, πουσκά σφαμπόδνα μπορεί. Я же говорю, как поддерживаю супругу, что коли уж суждено, так оно суждено. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ζήτησε από τον πρόεδρο Biden να ξανασκεφτεί τους περιορισμούς εισόδου σε Ευρωπαίους πολίτες, η Άγγελα Μέρκελ απέσπασε τιμητικό διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins για την ηγετική της στάση στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δίχως τέλος, κυρίες και κύριοι, είναι η τραγωδία στη Γερμανία, καθώς οι νεκροί από τις πλημμύρες που σαρώνουν τη χώρα έχουν φτάσει τους 92 και οι αγνοούμενοι είναι σχεδόν 1.300. Οι αρχές εκφράζουν το φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Η Άγγελα Μέρκελ στέλνει συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών, ενώ ο αντικαγκελάριος της χώρας επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές. Χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται στη Γερμανία μετά τις πλημμύρες που πλήττουν τη Ρινανία Παλατινάτο. Τα θύματα από τις καταστροφές δεκάδες. Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της περιοχής έχει παραλύσει, έτσι όσοι θεωρούνται αγνοούμενοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Χύμαρη λάσπης πνίγουν τους δρόμους. Περίπου 15.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί συνδράμουν τα σωστικά συνεργεία, ενώ ελικόπτερα ψάχνουν από αέρος για επιζώντες. Rheinland-Pfalz hat eine solche Naturkatastrophe noch niemals erlebt. Wir haben heute. Στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία έχουν πληγεί 23 πόλεις και χωριά. Εκατοντάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δρόμοι και γέφυρες έχουν αποκλειστεί. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν η ηλεκτροδότηση και η παροχή πόσιμου νερού. Η Άγγελα Μέρκελ από την Ουάσιγκτον κάνει λόγο για εθνική τραγωδία. Man kann sagen, eine Tragödie. Starkregen und Überschwemmungen beschreiben das als Worte nur sehr unzureichend. Es ist eben deshalb wirklich eine Katastrophe. Eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung, bei der wir auch, wie zum Beispiel bei anderen Flutkatastrophen, jetzt gemeinsam handeln und unterstützen werden. Περίπου 10 σπίτια κατέρευσαν στο Πεπινστέρ του Βελγίου, ενώ χιλιάδες άλλα εκενώθηκαν μετά την υπερχείληση του ποταμού της περιοχής. Τουλάχιστον 11 πολίτες έχασαν τη ζωή τους. Οι κάτοικοι απελπισμένοι ανεβαίνουν στις στέγες των σπιτιών τους για να σωθούν. Il y a un enfant en bas âge, donc c'est une des priorités pour nous, puisqu'il fait assez froid et ça fait longtemps qu'ils sont sur place. Στα πρόθυρα υπερχείλησης και ποτάμια στη Νότια Ολλανδία, οι κάτοικοι εκενώνουν τα σπίτια τους με τις αρχές να προειδοποιούν για νέες βροχοπτώσεις που έρχονται. Και το κύμα κακοκαιρίας αυτό έρχεται από την Κυριακή και μετά, κυρίες και κύριοι, και στη χώρα μας. Θα δούμε με τι ένταση ο μετεωρολόγος μας, ο Παντελής Βαλασόπουλος, στη συνέχεια στη σύνδεσή μας. Πάμε όμως να συναντήσουμε τώρα τον Παντελή Βαλασόπουλο, να δούμε αυτή την τραγωδία στη Γερμανία, που δεν έχει ξαναδεί τέτοια καταστροφή, Παντελή. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πρόκειται σίγουρα για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει ζήσει η Γερμανία στη νεότερη ιστορία της. Μία φυσική καταστροφή σε μία χώρα με πάρα πολύ καλές υποδομές, πολύ δυνατές υποδομές. Είδαμε όμως ότι η φύση μπόρεσε και κατέστρεψε και μάλιστα σκότωσε πάρα πολύ κόσμο. Οι ειδικοί εδώ μιλούν για ένα πράγμα, Λίνα. Την αλλαγή του κλίματος. Δίνουν σε αυτήν την μεγάλη καταστροφή το πρόσημο της αλλαγής του κλίματος. Οι ειδικοί μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι στη Γερμανία, γενικότερα στην κεντρική Ευρώπη, όλα τα καλοκαίρια θα μοιάζουν κάπως έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες που θα διαδέχονται καταστροφικές βροχές. Το έχουμε δει και άλλες φορές τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, όμως αυτό που έγινε αυτή τη χρονιά δεν έχει προηγούμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φύση έχει αλλάξει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, κάτι που απασχόλησε χθες στη συζήτηση, στη συνάντηση που είχαν τον πρόεδρο Biden με την καγκελάριο Μέρκελ, που αναγκαστικά αναφέρθηκαν για αυτή στο πόσο καταστροφική έχει γίνει πια αυτή η κλιματική αλλαγή. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Οι ισχυρές καταιγίδες, κυρίες και κύριοι, από την Κυριακή έρχονται και στη χώρα μας. Ενδεχομένως, Κλέαρχε Μαρουσάκη, να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Να δούμε λοιπόν αν αυτό το σύστημα που επηρεάζει αυτή την ώρα την κεντρική Ευρώπη θα έχει την ίδια ένταση και εδώ. Ακριβώς, Λίνα, μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που απασχολούν τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες και που σήμερα στην ουσία θα κορυφώσουν τη δράση τους, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε το θερμόμετρο κοντά στους 38 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Ακολουθεί η ψυχρή λίμνη από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, αυτό δηλαδή το σύστημα κακοκαιρίας που τώρα δίνει τις καταστροφικές βροχές και καταιγίδες. Αναμένεται να κινηθεί νότια-νότιο-ανατολικά και θα φτάσει στη χώρα μας από την Κυριακή για να μας επηρεάσει, δίνοντας και εδώ βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, όπως μπορούμε να δούμε και στους χάρτες μας.
Από το Σάββατο το βράδυ θα ξεκινήσουν φαινόμενα στην βόρεια-βορειοδυτική Ελλάδα. Την Κυριακή τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα, ενώ Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε αρκετές περιοχές της επιρροτικής χώρας, πιθανόν και του Δυτικού και Βόρειου Αιγαίου. Θέλει μία προσοχή. Τα φαινόμενα τοπικά δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν και προβλήματα ή να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι έχουν προηγηθεί πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές σε συνδυασμό με τις ψυχρές αέριες μάζες που μας έρχονται από την κεντρική Ευρώπη. Ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι. Από την Κυριακή και μετά θα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα μέχρι και την Τετάρτη, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κλέαρχε. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλάζουμε θέμα. Με μια ακραία πρόκληση, οι Τούρκοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά, κυρίες και κύριοι. Λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη πρόκληση του Ερντογάν στα κατεχόμενα ανήμερα της επετείου του Ατίλα. Τουρκική ακτεωρός καταδίωξε σκάφος του λιμενικού της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιπολούσε 11 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι του κάτω πύργου Τηλιρίας. Μάλιστα, το πλήρωμα της τουρκικής ακτεωρού άνοιξε πυρ. Η σοβαρότατη πρόκληση σημειώθηκε τα ξημερώματα 11 ναυτικά μίλια βόρεια της Κύπρου στον κάτω πύργο Τηλιρίας. Τουρκική ακτεωρός άνοιξε πύρη με 4 προειδοποιητικούς πυροβολισμούς για να εκφοβήσει μικρό σκάφος του λιμενικού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο περιπολούσε στην περιοχή. Το τριμελές πλήρωμα παρακολουθούσε τη μεταναστευτική ροή από τα τουρκικά παράλια όταν σε κάποιο σημείο προσεγγίστηκε από την τουρκική ακτεωρό. Σε κάποιο σημείο, γύρω στα 4 ναυτικά μίλια, φαίνεται ότι η τουρκική ακτεωρός έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προς το σκάφος της λιμενικής. Στη συνέχεια το σκάφος μας προσέγγισε προς το αλιευτικό καταφύγιο και η τουρκική ακτεωρός εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό αυτό δυναμητίζει ακόμη περισσότερο το κλίμα εν ώψη της επίσκεψης του Ταγί Περντογάν στα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής. Ινσάλλα, παζάρτεση, σαλή, bir Kıbrıs yolculuğumuz olacak. Devlet Bey ile birlikte geniş bir ekip inşallah orada olacağız. Ve Kurban Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs'ta inşallah namazımızı da orada kılacak ve merasimlere orada katılacağız. Geniş bir ekiple beraber gidiyoruz. Yolumuz açık olsun. Artık bu federasyon masalara da bir dur demek, çünkü artık onun defteri kapanmıştır. Και ο Ερντογάν προσέρχεται, κυρίες και κύριοι, με δωράκι 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο ψευδοκράτος τις επόμενες ημέρες. Η Μαρία Ζαχαράκη είναι μαζί μας. Πριν όμως, Μαρία, μας πεις για το τι είναι αυτό το δωράκι του Ερντογάν. Οι Τούρκοι διαψεύδουν ότι η ακτεωρός άνοιξε πυρ, σωστά? Ναι, πράγματι. Πριν από λίγα λεπτά μόλις βγήκε μια ανακοίνωση από την τουρκοκυπριακή λεγόμενη ακτοφυλακή, γιατί δεν αναγνωρίζεται, και λέει ότι πρόκειται για σενάρια των Ελληνοκυπρίων, ότι δεν έγινε κανένα τέτοιο περιστατικό και ότι είναι στη γνωστή τακτική των Ελληνοκυπρίων και άλλη μια απόδειξη της αρνητικής πολιτικής της κυπριακής πλευράς εναντίον του τουρκοκυπριακού λαού, μετατρέποντας λοιπόν ένα περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε σενάριο, καθώς αυτό το περιστατικό δεν υφίσταται καν, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η Άγκυρα πάντως δεν έχει πάρει θέση ακόμη για αυτό το περιστατικό, για αυτό το θέμα. Ίσα-ίσα παρέπεμψε το ζήτημα στις τουρκοκυπριακές αρχές. Πηγές εδώ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι σχετική δήλωση θα γίνει μόνο από τις τουρκοκυπριακές αρχές, όπως και έγινε. Τώρα, όσον αφορά το δωράκι που ανέφερες, πρόκειται λοιπόν για ένα δωράκι 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο ψευδοκράτος από τον Ερντογάν, λίγες ημέρες πριν κατέβει στα κατεχόμενα και κάνει και αυτές τις εξαγγελίες έκπληξη που έχει ήδη προαναγγείλει. Το δάνειο αυτό, γιατί ως δάνειο το βαφτίζει η Τουρκία εδώ, έγινε γνωστό μέσω της εφημερίδας της τουρκικής κυβερνήσεως και αφορά μια συμφωνία που είχε υπογραφεί στις 24 Ιουνίου πριν από λίγες ημέρες μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, και τώρα ουσιαστικά δίνεται το πράσινο φως για να ξεκινήσει η ρευστοποίηση του μισού δις δολαρίων προς το ψευδοκράτος. Την ίδια ώρα μάλιστα, Λίνα, η τουρκική πρεσβεία στην κατεχόμενη Λευκοσία ανακοίνωσε ότι εδώ και 9 χρόνια η Τουρκία έχει δώσει 70 περίπου εκατομμύρια λίρες προς το ψευδοκράτος
κράτος προκειμένου να γίνουν κάποια έργα ανάπτυξης στην κατεχόμενη αμόχωστο, για την οποία, όπως λένε οι πληροφορίες, ο Τούρκος Πρόεδρος θα ανακοινώσει αλλαγή καθεστώτος την Τρίτη που θα βρίσκεται εκεί και πλήρες άνοιγμα ενδεχομένως. Πάντως, ενώ ετοιμάζονται, Λίνα, όλες αυτές οι μεγάλες φιέστες στα κατεχόμενα, οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν όλοι την ίδια διάθεση, θα λέγαμε, να υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες τον Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν. Στα κατεχόμενα, δύο λεγόμενα κόμματα δήλωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τις εκδηλώσεις και δεν θα παραστούν σε καμία από τις ομιλίες που θα διεξάγει ο Τούρκος Πρόεδρος για την επέτειο της εισβολής, καθώς δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι την απόβαση Ερντογάν και αυτή την πολιτική κυδαιμονίας, όπως την ονομάζουν, που προσπαθεί να ασκήσει η Τουρκία στο ψευδοκράτος. Υπάρχουν λοιπόν και οι φωνές που δεν βλέπουν την Τουρκία ως μητέρα πατρίδα, όπως τουλάχιστον διατείνεται η Τουρκία και ο Τούρκος Πρόεδρος. Άλιστα, και θα τα δούμε όλα αυτά στην επίσκεψη Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Εικόνες από το σκάφος με το οποίο κύκλωμα Τούρκων δουλεμπόρων μετέφερε παράτυπους μετανάστες φέρνει στο φως της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι, το Open. Όπως έγινε γνωστό χθες, οι αρχές ασφαλείας εντόπισαν εγκληματική οργάνωση με ταμείο και διευθυντήριο στην Τουρκία, όπου μετέφερε από τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ιταλία τους παράτυπους μετανάστες. Η Μίνα Καραμίτρου θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα, Λίνα, πρόκειται για το σκάφος το οποίο οι ελληνικές αρχές έκαναν επιχείρηση ανοιχτά της Λευκάδας. Είναι το σκάφος το οποίο μάλιστα μόλις έγιναν αντιληπτοί οι Έλληνες αστυνομικοί και οι Έλληνες λιμενικοί. Αυτός που το οδηγούσε, το μέλος του κυκλώματος, προσπάθησε, έπεσε στη θάλασσα για να διαφύγει. Ενώ από ό,τι μαθαίνουμε, οι Έλληνες αστυνομικοί και λιμενικοί έκαναν και χρήση πυροβολισμών για να μπορέσουν να τους σταματήσουν. Και όταν τελικά τους σταμάτησαν, εντόπισαν στα αμπάρια 12 παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι, όπως αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, είχαν δώσει 6.000 ευρώ ο καθένας, τα είχαν δώσει στην Τουρκία, με στόχο να τους μεταφέρουν τα μέλη του κυκλώματος στην Ιταλία. Τώρα, οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος πιστεύουν ότι αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε από πέρσι το Νοέμβριο. Οι παράτυποι μετανάστες έφταναν στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, κατέβαιναν στην Ομόνια και από εκεί, είτε με τζιπ είτε με λεωφορείακια, τους μετέφεραν στη Λευκάδα και από εκεί με σκάφη τους πέρναγαν στην Ιταλία. Η δικογραφία, μάλιστα, που έχουν συντάξει, πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει 12 άτομα, Έλληνες, Ουκρανούς, Ιρακινούς και Τούρκους. Σε ευχαριστώ. Νύχτα θρίλερ πέρασαν, κυρίες και κύριοι κάτοικοι της Άμμου, καθώς η μεγάλη φωτιά που έσπασε χθες το μεσημέρι συνεχίζει να καίει κοντά σε οικισμούς. Προληπτικά, μάλιστα, τη νύχτα έγιναν 2 εκκινώσεις ξενοδοχείων στον Άγιο Φανούριο λόγω των πυκνών καπνών. Το πρωί σηκώθηκαν και πάλι τα εναέρια μέσα και επιχειρείται με κάθε τρόπο να ελεγχθούν τα μέτωπα και να αντιμετωπιστούν οι αναζωπηρώσεις. Συνεχίζει να καίει η δασική έκταση η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι μεταξύ των οικισμών Μυτιλινή, Βουρλιώτες και Κοκάρη στη Σάμο, με το μήκος του μετώπου να ξεπερνά τα 8,5 χιλιόμετρα. Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες ήταν ολονύχτια, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσκόλευαν το έργο τους. 85 πυροσβέστες με 17 οχήματα προσπαθούσαν να ελέγξουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πυρηνό μέτωπο, που ήδη έχει κάψει μεγάλες εκτάσεις. Η μάχη είναι ανοιχτή, δίνεται συνεχώς. Κατέφτασαν και χθες το βράδυ. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι ένα νησί κατά πράσινο, το γνωρίζετε. Καιρικές συνθήκες και η μορφολογία του είναι τέτοια που κρύβει εκπλήξεις. Η πολιτική προστασία μέσω του 112 προειδοποίησε τους κατοίκους τη νύχτα να βρίσκονται σε εγρήγορση. Ενώ απαραίτητη ήταν και η προληπτική εκένωση 2 ξενοδοχείων στον Άγιο Φανούριο, καθώς η περιοχή είχε πνιγεί από τους καπνούς. Η εκένωση του ξενοδοχείου που αναφερθήκατε ήταν προληπτική, κύρια, για λόγους καπνούς, να μην υπάρχει δυσφορία. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Προληπτικά. Το πρωί ξεκίνησαν και πάλι οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Οι ήπιοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυτήν την ώρα βοηθούν τη φωτιά να μην επεκταθεί. Ενώ όλοι οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, οι αναζωπηρώσεις όμως είναι συνεχείς. Σε 40 λεπτά έχει φτάσει μια με φοβερή ταχύτητα. Έχει κάψει τα πάντα εδώ πέρα και πέρασε μετά από τη μεριά των Μυτιλινών. Κάποιες αναζωπηρώσεις υπάρχουν στην περιοχή της Τάβου και σε μια περιοχή πάνω ψηλά προς Μυτιλινιούς. Από την πυρκαγιά έχουν προκληθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές. Ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης, κυρίες και κύριοι, από το ράδιο Αρμονία της Άμμου είναι στη σύνδεσή μας για να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα.
Καλό μεσημέρι, Λίνα, από τη Σάμο. Από τη Σάμο, η οποία ήδη από χθες το μεσημέρι μετράει και πάλι τις πληγές της. Να πούμε τα καλά νέα αυτή την ώρα είναι πως η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση. Ήδη βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Κοκάρι της Σάμου. Το χωριό, το Κοκάρι της Σάμου, ένα παραθαλάσσιο χωριό, ένα τουριστικό χωριό, όπου χθες εδώ οι άνθρωποι έδωσαν μάχη σώμα με σώμα, οι πυροσβέστες και οι εθελοντές με την πυρκαγιά. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, εκκαινώθηκαν προληπτικά δύο ξενοδοχειακές μονάδες εδώ στο Κοκάρι. Να πούμε πως δεν έχει εκκαινωθεί κάποιο χωριό. Ωστόσο, όλα έχουν γίνει για προληπτικούς λόγους, ακόμα και η εκκαίνωση των τουριστικών καταλυμάτων. Ξαναλέμε πως η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση. Είναι το καλό νέο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Με μια πάρα πολύ μεγάλη ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και από αέρα αλλά και από γη. Με έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν, μάλιστα, απογειώθηκαν από την Σάμο και επιχειρούν στην κατάσταση της πυρκαγιάς, και με ένα πάρα πολύ μεγάλο ισχυρό πυροσβεστικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα, μάλιστα, και βοηθούν στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Λίνα. Υποκράτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τη δυνατότητα επανένταξης, κυρίες και κύριοι, στην πάγια ρύθμιση της εφορίας δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στους πληγέντες της πανδημίας. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Λίνα, άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να επανενταχθούν στην πάγια ρύθμιση εφορίας οι φορολογούμενοι που έχασαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από 2-48 δόσεις θα έχουν δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Όλες οι οφειλές προς την εφορία έχουν δικαίωμα να ενταχθούν, αλλά για όσους συγκεκριμένα έχασαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα πρέπει να είχαν ρυθμισμένες οφειλές την 1η Νοεμβρίου του 2020. Θυμίζουμε ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι τα 30 ευρώ, ενώ η πρώτη πληρωμή για να είναι έγκυρη η επανένταξή τους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 μέρες από την αίτηση που θα κάνουν στην πλατφόρμα. Σε ευχαριστώ. Εκτός συνόρων, ο Τζο Μπάιντεν και η Άγγελα Μέρκελ δεσμεύτηκαν χθες στη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο να συνεργαστούν για να αμυνθούν ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα, ώστε η Μόσχα να μην χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο για να εκφοβήσει τους γειτονές της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναδιατύπωσε τις ανησυχίες του για τον Nord Stream 2. Η καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη έχει τα μέσα, εάν η Ρωσία δεν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς την Ουκρανία για τον αγωγό, και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι κυρώσεις. Καλωσορίζοντας την Άγγελα Μέρκελ στον Λευκό Οίκο για τελευταία φορά με την ιδιότητα της Γερμανίδας Καγκελαρίου, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επαναδιατύπωσε τις ανησυχίες του για τον υπολοκλήρωση αγωγό αερίου Nord Stream 2, που θα συνδέει τα ρωσικά κοιτάσματα με τη γερμανική και ευρωπαϊκή αγορά, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. My view on Nord Stream 2 has been known for some time. Good friends can disagree. And imposing sanctions did not seem to make any sense. It made more sense to work with the Chancellor on finding out how she proceed based on whether or not Russia tried to essentially blackmail Ukraine in some way. Η Ουάσιγκτον φοβάται ότι ο αγωγός θα αυξήσει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει τον αγωγό ως μέσο πίεσης προς την Ουκρανία. Και οι δύο ηγέτες πάντως συμφώνησαν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εκβιάζει με την ενέργεια ως όπλο. Dann haben wir ja eine Vielzahl von Instrumentarien, die liegen nicht im Wesentlichen auf deutscher Seite, sondern gerade auch auf europäischer Seite, die man anwenden kann. Das haben wir ja auch im Zusammenhang mit Sanktionen und Minsk immer wieder gezeigt oder der Annexion der Krim. Und ich will jetzt hier nicht spekulieren. Ο Ουκρανός πρόεδρος από την πλευρά του έκανε λόγο για απειλή της ενεργειακής ασφάλειας του Κιέβου και της Ευρώπης. Для нас це не просто слова, енергетична безпека. Перше, ми отримуємо за транзит 2 мільярди цих грошей, які ми витрачаємо так і на інфраструктуру, і витрачаємо на нашу армію. Η Ρωσία τονίζει ότι η κατασκευή του αγωγού ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα έργο του οποίου ηγούνται η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Gazprom και δυτική εταίρη της, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά, Style Me Up, και στις 3 και 4, Madame Ginger. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.